Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Ωραίο intro, μου αρέσει, το έχω υιοθετήσει. Καλώς ορίσατε στη Ζώνη Καρίνα για ένα ακόμα παιχνίδι, το δεύτερο της απόψινης βραδιάς. Και συγκεκριμένα παρακολουθούμε την δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ Ατλάντα Σοκς και Μυργυράκη Μπάξη, που σας έχουν φέρει το επιθετικό rebound από την ίδια του προσπάθεια. Την παρασκευάσει 0-2. Στο πρώτο παιχνίδι, 63-62, είχαν τελειώσει με έναν πόντο η Μυργυράκη Μπάξη. Κανένα από τα παιχνίδια των προημιτελικών της Μάστερ δεν είναι εύκολα. Στα μολάβρα συγκρατεί μια μακρινή φάση που έβγαλε στο παιχνίδι το τελευταίο κρίσιμο και πραγματικά στις λεπτομέρειες. Όσο πίσω και αν ακούγεται, δεν έχουν φέρει το rebound. Ήταν θέμα το κεφαλί της εκεί πέρα. Ένα δούμε, θα πάει περίπου σχεδόν παραλίγο μέσα στη ρακίδα. Τον Ζαραγιώρο σου για 3 έστοχο, 0-5. Συγκινήσεις ζεστά οι Σοκς. Στο πρώτο λεπτό βάζουν 5 πόντους. Εύκολος ο Κράτης Βουργαρής. Στον νόμο τότε μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Φαλμίδης. Φιζόπουλος, Σαμολάμπρος. Σαμολάμπρος μόνος μέχρι μέσα. Στέκεται, εκτελεί, είναι άστοχος. Το rebound ο Σαρμάνας ξεκινήσει ως βασικός πάλι, δεν εκπληκεί αυτό. Θα κοπεί ενδεχομένως τα λιώ, την προσπάθεια του Θαλμίδη. Το βρίσκω και ο αντίπαλο. Παλίτης. Κούταρης, ωραία, υπέροχη συνεργασία, teamwork, το οποίο ολοκληρώνεται. Μικρός, τάσμα του Παλίτη και έχουμε το πρώτο time out μόλις στα 8.23 της πρώτης περίοδου που έχουν καλέσει οι Bugs. 0-7, κλείσει με το πόδι όχι απλώς πατημένο αλλά κολλημένο στον Γκάζι Σοκς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μιλήτε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικα Αρίνα έπειτα από το time out που είχαν καλέσει οι Bucks, βλέποντας τους αντιπάλους να έχουν δει με τα μπούνια, να μου επιτρέψετε να το πω λαϊκιστή. Στο παιχνίδι έχουν τότε γραφτεί. Κλειστεί από 2, ο Χαρμάνας θα βγάλει και πάλι τη Δηλόπουλο. Επίσης είχαν κάποιες δηλώσεις. Το κορμί του, έχοντας δύο φερνίδι του, μόνος που έχει μέσα στο Σπυρόπουλος. Καλό μάχη στο James για 3, δεν μύριζε, είναι άστοχος. Μισής οβλού. Ποιος έχει και εμπειρία από Elite by Betson, καθώς ήταν στις φαβορίτες. Ερμάνας, ελευόντας στο baseline, έχει συστηθεί και πάλι από 2. Συνταμετής δρίπλα, θα φτάξει να υπάρχει την τρίτη στον Εμμύρη. Θα πάρει το συνδυασμό της Σπυρόπουλος, είναι άστοχος. Αλλά το rebound. Στον Βουλγαρή. Καλή, θα πάρει την τρίποντα airball. Θα συγκρατήσει. Μπάλα εντός, ο πληθυσμός που είναι στην σύνθεση αυτή τη στιγμή, είναι άσχετος ο Θαλμίδης. Τα φέρνει την πλευρά. 0-7 παραμένει, ψάχνουν ακόμα τους πρώτους τους πόντους οι πράσινοι. Βουγαρής. Σελογιώργος, για 3, έστοχος και πάλι. Βάρος λογοθέτης αυτή τη φορά, 0-10. Δανεικό ξεκίνημα για τους Σοκς. Καλή άμυνα από τον Σύσοβλου, ρομάζει με τον εαυτό του, παράδοντας και τα συγχαρητήρια από τον Πάγκο. Πάρα παραμένει με τους Μπακς. Ορμάνας, Σιδόπουλος, Λουνιάς Αμαλάμπρος, καυτή πάσα, πάρα πολύ καυτή. Πέρασε τον Θαμί, για 3 θα το πάρει, είναι άσχολος. Ο Μύρης του διατρής θα το πάρει και αυτός. Είναι άσχολος, έρμπολο στα Μολάμπρο. 10-10. Ο
δεν θα μείνει επί καιρό, συγκρατεί ο ίδιος ο Μονοκεφαλίδης. Μόνος που μέχρι μέσα στέκεται, είναι άστοχος. Το αντίπαλο έχει κλειστεί από 2, θα βγάλει τελικά την μπάσα χωρίς να πατήσει baseline. Σπυριδόπουλος, Μπράμπρος, laser πάσα, άστοχος ο Θεσμίδης Κουρμάνας. Πέσει κάτω ο Τσαραγιώργος και αλλαγή. Κοινία φοράξε από τον Μάγκο. Βουλγαρές, φοράξε από τον Μάγκο. Μέλκου περνάει στη θέση του Μαθουφαλίδη. Τραγιώργος, για τρεις και πάλι είναι άστοχος ο Μέτσι έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι κοντάς γλυκαθεί από το προηγούμενο, είναι αναλογικό. Πάνας, έχει πάρει τον μπάλα από τον Μιλόπουλος, για τρεις θα το πάρει, είναι άστοχος, Καρμάνας, για τρεις, οκ. Ουγγαρίς. Μέλκου, Μισόγλου, μόνος που έχει μέσα, Τραγιώργος, πάλι Μισόγλου. Γυρίσει ωραία πάσα σου για τρεις, θα το πάρει, είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ο Τεμέλκου θα πάρει ένα μακρινό δίπεδο από το κρυφτικό inbound που θα βρωτήσει και το κεφάλι. Μπράβος. Και αλλαγές. Κράσκας περνάει εντός θέση του Θαλμίδη και Κεσίσογλου περνάει εκτός. Θέλεις Βουλγαρίς στη θέση του. Μάνας έρχεται, κομπίζει πάλι το κομπί του, δίνει σε φάλ, δεν το πήρε, 0-12 παραμένει. Είναι ο Γιώργος. Blackout συνεχίζει για τους Bucks. Βουλγαρίς. Θα σβρώξει την μπάλα. Σπυριδόπουλος και με κάποιον τρόπο συγκροτήσει την μπάλα στην κατοχή των Bucks. Σπυριδόπουλος. Μέσα στο Μονάμπρος. 13. Την μπάλα Τράσκας. Θα κερδίζει το φάουλ για δύο βολές. Δεν έβαλε το καλάθι. Και πρώτος πόντος, ούτε με βολές. Ούτε τώρα, 0 στις 2, 0 12. Το βλέπεις. Κάνει φλότερ, θα δικαιώσει έπειτα από πολλαπλές αναπηδήσεις, χάσαμε το μέτρημα. Έφυγος παρόλος θα σπέρας της Βουλγαρίς, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, θα έχει δει δουλειά, πως δεν έγινε, 0-14. Σπυριδόπουλος. Μάνας. Μάνας θα κερδίσει. Φάλλο θα μιλάμε για τον Γιώργο. Μάνας Κυριακού περνάει εντός, αλλά Γιώργος στον πάγκο. Μια ακόμα αλλαγή. 4 παίκτες στον πάγκο κάθε ομάδας. Συγκατρίζει, δεν μύρισε, είναι άστοχος. Και σε πρώτη και σε δεύτερη φάση ήμουνα, λέω μήπως εκτεθώ τώρα, μήπως θα μπει έμεινα από αναπήρηση, δεν μπήκε. Υπήρχε αναπήρηση. Βουλγαρίς. Νομοθέτης. Πάλι συγκεκριμένος Βουλγαρίς. Καλό passing game. Μία έξτρα μπάσα, δεδομένως overpassing, θα πατήσει το δίποτα όμως και είναι έξω. Στον Βουλγαρί μπορούσε να πάρει και το shoot μάλλον και ο Μάριος νομοθέτης. 2-16. Μάλλον μπάσκετ. Φαουλ που έχει κάνει ο νομοθέτης στο Σαμολάμπρο. Δύο ακόμα βολές για τους Bucks. Έτσι όπως την πρώτη, πρώτος πόντος στα 2.43 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου για τους Bucks. 1.16. Πάμε στο δεύτερο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο.
Βασιλή. Ωραία, πάσα υπέροχη συνεργασία. Λογοθέτη και Ιδιακού. 2,5 λεπτά. 2,5 λεπτά όπως λέει ο ρεφ. Δάσκας, Ερμάνας κόπηκε από τον Κυριακού. Υπομονή τώρα. Λοιπόν, Φάγκο. Ράνι, ένα φλόντερ μάλλον. Η Ράνι, όχι τόσο Ράνι, δεν έχουν δικαιώσει. Δεν έχουν κούτε, θα έρθει το τρίποντο. Ένα 18, μάλλον περάσει εκτός και είναι ο Τσμπάκς. Λάτε! Θέλουμε χέρι, θα δώσει και ένα screen και την μπάλα στο Σαμολάβρο, πλήρης είναι έστωχος το πρώτο εντός παιδιάς. Σε φίλοι τους Bucks. Χρήμα για χρήμα. 4-18. Θέτης, εδώ πας στο game. Σαν σκάκι παίζουνε οι μπάσκετ της Σόξ. Άστομο με το τρίποντο. Πολύ πολύ όμορφη επίθεση, nonetheless. 4-18. Μανία με το σκορ, το λέω σπένια, δεν ξέρω γιατί. Σε 2-3 και πάλι η ίδια ιστορία και πάλι έφτασε ο Σαμολάβρος, να μάθω πάλι την μπάλα και το σκρίν από Χαρμάνα. Πάμε, πάμε, πάμε. Το Ιακού. Διακρίνησε όταν βρεθεί ελεύθερος, θέλει να απαντήσει και το κάνει. Του Μέλκου, όντως έτοιμο τον πάγκο, 7-21. Σαμολάβρος, στο πάση στον Χαρμάνα, πάει μόνο του, πολύ γρήγορα, άστοχος, στο πάει πάνω, δεν το πήρε. Βουλγαρίς, βγάζει, Βουλγαρίς. Άλλαξε με τον συγκρονόματό του, τον κουθέτης του Ιωνία, ο Μπούμπερ των Σόξ, καλή άμυνα δέχεται από τον... Μην είναι ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο και αυτός, 7 δευτερόλεπτα. Έχουμε φάουλ που έχει φανθεί στο Σαμολάβρο. Εκείνη να είσαι λέει κάποιος στην πλευρά του. 17 δευτερόλεπτα. Κατζάμψε το αφήνει στον ελευθερό μονάδο. Άστοχο. Με τον Μέλκου. 12 δευτερόλεπτα. Σαμολάβρος τρέχει. Όλα για τους μπακ. Σου 2-3 θα το πάρει. Το νιώθει. Είναι άστοχο. Εξαιρετικό rebound. Δεν τα κατάφερε ο Χαμάνας, κόπηκε, δεν τα πονέφερε, πρώτη πάνω στράξα. Του είπα είναι άστοχος, πήγα να σε ψυχήσω, πήγα να δείξω, δεν ξέρω τι κάνει. Πέρα. Κάσκα στις βολές. Άλλα δύο έχουμε, λέει κάποιος ο Ντουάγκο τον Μπάγκς, σωστά, ορθά. Καφερόμενο στο φάουλ, άστοχος την πρώτη. Δεύτερη μάχη για το rebound, δεν θα βγάλει λοιπόν εκεί τον Χαρμάνα, έβγαλε τον Δημήρη. Αλλά στο στόχο σε 7-21 λοιπόν, καλή πίεση. Τελικό σκορ πρώτης περίοδου. Το πόδι κουλημένο στον Γκάζι, όπως προείπαμε, οι Σόξ έχουν χτίσει μια διαφορά 14 πόντων. Όλοι οι πόδι που έχουν έρθει είναι από το Σαμολάβρο για, για το αντιστοιχικό, για το σακούλι εντός αγωγικών των Bucks. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να συμμετέχει εκ νέου το παιχνίδι. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Bucks. Βάσκα. Καλούνται να βρουν λύσεις και γρήγορα αν θέλουν να μείνουν στο παιχνίδι. Οι Bucks για τρεις. Θα έρθει ένα τρίποντο. Το χωρίδι 10-21 και αμέσως ο δεύτερο να διευθυνθεί που θέλουμε το διχτάκι που έγινε. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Βγήκε για το overplay στην άμυνα ο Δημήρης. Και βγήκε η άμυνα. Έχει πατήσει στη γραμμή που είσαι πρόσφυγε πάνω στο Ζουγκράτης Βούλγαρης. Ο Μολάβρος μείνε λέει στον Σαφορίδη, ο οποίος υπάρχει στην κορυφή, πάρει τώρα την μπάλα από τον Τράφκα. Πάρει ένα τρίποντο αδιανόητα δύσκολο με ταμπλό τρομακτικό από τον Εμμύρη. Δεν βρεθεί στην κορυφή. Τον θέτεις. Συμπάθεια Κυριακού. Στην weak side 2-3 το πήρε, αλλά είναι άστοχος ο Σκράτης Βούλγαρης. Το πήρε και θέλει να
Βασιλίδης. Στη γωνία σου πια τρεις θα το πάρει και αυτός είναι άνθρωπος. Ο Μάνος με τον Σαμολάμπρο, ο οποίος μοιράζει κιόλας. 2-1. Ο Βλέπης. Βιακού. Τι πάσα στην απέναντι στην πλευρά, ένα δίποτε, ένα σουτάκι, δεν θα δικαιώσει αυτή τη φάρα του Δεμέλκου. Βράσκας, δεδομένη, γυρίζει απέναντι στην κεσίσο που και φάουλ που έχει δεχτεί από τον Ιούνα. Έχει τον εαυτό του από τον κεσίσο του. Η τρεις είναι έτοιμος να περάσει για πρώτη φορά. Περνά στη θέση του Μύρη. Το screen και την μπάλα από τον Χαρμάνα ταχύτατα μέχρι μέσα στο Μολάβι είναι άσχημο. Επιθετικό ρυθμό του Χαρμάνα, αμυντικό τελικά από τον Γιακού. Όμως μέχρι μέσα πήγαινε ευμένος να πάρει και το φάουλο, λογοθέτησε το κατάφερε. Σκοστή πάσα, Χαρμάνα στον Μιτσικρή. Ένας εναντίον ενός. Στου διατρής το νιώθει, έπρεπε να το πάρει, είναι άσχημος όπως ο Σαμολάμπρος. Και φάουλ, στον Τρίτη. Προθέτης, πέρασε από έναν αντίπαλο, ξαναπήρε, έκανε μια προσπίση, πάσα για τρεις, δεν έρχονται έστοχος! Πολλές πάσες δικαιώνουν πολλές φορές τους σοκς. Ο Μονάδος καινούργιο λέει χαρακτηριστικά, για να δούμε τι θα αναφέρετε. Κάποιο σύστημα θετικό στο για τρεις, άστοχος. Στο Μουτρίδης, αμυντικό rebound, τοποθέτηση. Πάρει το τρίποντο τσιτώντας το καλάθι, πάει μόνος μέχρι μέσα και δικαιώνεται με ένα running floater. Στην Βουλγαρία στην Ιακή της Μυθήνης αντιδάνει καλάθι. 10-26. Είναι ψυχώς κάποιος από τους παίκτες των Bucks, τους παίκτες που είναι στο παρκέ, τους συμπαίκτες μάλλον. Θαλμίδης, Καρμάνας, το αριστερό, δύσκολη προσπάθεια ζήτηση του πάλι φαύλου, δεν πήρε. Προσθέτης. Έβαλε το καλάθι παρούσα. Μια προσπίση παραλίγο να πατήσει τη γραμμή. Ωραία, πάσα τον Σίσουλου. Δεν θα μπει το καλάθι. Θετικό ρυπάνω του Κυριακού και φάουλ. Έτσι έχει προσπίσει από τον Κάρτ Βούλγαρη. Μαλαγή. Αρμάνας. Προφανώς ο εκνευρισμένος περνάει στον πάγκο. Βράσκα στη θέση του. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξομοίωση στο σήμα. Παρόμοιο ύψος και παρόμοιος τρόπος με τον οποίο παίζουν οι παίκτες. Στο μεταξύ έστοχος στην πρώτη αλλά άστοχος στη δεύτερη ο Γιακού. Διαφορά είναι στους 15-12-27. Ο Μλάβρος. Κάτσε να σου πει ότι τον Βράσκα. Είδε τον γύρο σε μπάλα, θα περάσει εκτός. Τα δευτερόλεπτα. Σου λέει ο Πρωτοσφαλίδης που είναι στον πάγκο. Ο Μλάμπρος, τα δευτερόλεπτα έκανε μια προσποίηση, συγκρατεί. Θα πάρει και το σούτ, θα μετρούσε αν έμενε ο Φαλμίδης. Αρκετά decent, αρκετά αξιοπρεπής επίσης. Και τον χρόνο που είχαν για τον τρόπο με τον οποίο είχαν κλειστεί οι Bucks. Φάουλ που κάνει ο Θαλμίδης στον Τεμέλκο. Close out, βάλε χέρι λέει κάποιος φυσικά ο Καραγιόγλος. Κάποιον νοκτέρης στέγεται και εκτελεί για στα 19 δευτερόλεπτα. Είναι άσχος επιθετικό rebound του Δημιακού και φάουλ από τον Δράσκα. Δικαιούνται αλλαγή Σόξ. Η Κυριακίδης περνάει για πρώτη φορά στην θέση του προθέτη. Κυριακού άστοχος στην πρώτη, μέρος δεύτερο. Συμβολές του Κυριακού. Κυριακού.
τον αντίπαλο. Είχα την Κυριακίνη. Λάμπρος, πέρασε, άλλαξε, έχω την εντύπωση στον αέρα την απόφαση που είχε βγάλει μια πάσα. Βάλασε και σε πόδι του πάλι που βγήκε εκτός, αλλά και να μην έβγαινε θα ήταν πόδι, παράβαση. 4-2 λοιπόν το αμυντικά, το μαχνίδι δεν είναι ιδιαίτερα φυσικά για τόσο φάουλ. 6 φάουλ σε 4 αγωνιστικά λεπτά. Πέρασε φάουλ και πάλι. Και 4-3 πλέον. Ένα ακόμα φάουλ έχουν να δώσουν οι Σόξ. Καρένα οι Μπακς. Ένα ακόμα έχουμε λέει. Στο Στρασβούργο είναι διαβασμένο. Κυριακίνης και έχουμε φάουλ Σαλμίδη. Τρίτο δικό του φάουλ και πάλι θετικό. Αυτή τη φορά ο Μεκπαλίδης περνάει στο θέση του Κεμέλφου. Κυριακίνης Σίσογλου, καλό passing game. Για τρεις θα το πάρει. Είναι άστοχος σε ψήδι. Έχει τα φουέρμον. Κυριακίνης στην γλώσσα χαρακτηριστικά στον Πάγκο πανηγυρίζοντας, νομίζω δεν το πιέζει η κάμερα. Αλήθεια λέω πάντως. Ο Μολάμπρος. Και πάλι φάουλ από τον Κυριακίνη. Τρίτο και του Κυριακίνη. Ίσως έρθει από τον Πάγκο. Αντώνη, το 12-3. Ωραίος, ωραίος. Εκκλησία από δύο ψηλότερους. Έχουμε πάρα πολλά φόρτ σε παιχνίδι. Στους οποίους Βούλγαροι έχει πιέσει. Μέσα όμως την πρώτη φάμε ο Λάμπρος. Ενώ δεν βρίσκει τα λέγη, δεν θα μπει στον πάγκο. 13-29. Ωπ, είχε και ωραία. Έκανε τον μπανάκι του, ωραίος. Φεύγει τώρα. Για τρέχει να πάρει, κυκλοφόρησε για μία ακόμα φορά η μπάλα στην επίθεση. Είναι άστοχος όμως ο Ραντζιμούγαρης. Σύσογλου παίρνει τον πιθυντικό rebound. Πέρα από αυτό. Κατοχή παραμένει για τους Σόξ. Πήγε έφτασε πολύ κοντά στην τρέχη ο Πατάκος. Άστοχος ο Κυριακού να βάζει τον εαυτό του. Σε ένα δίποντο. Θα βάζει τον εαυτό του, δεν έβαλε το δίποντο όμως. Πάνε την τέντη τώρα. Στο Μολάμπρος. Τελικά στο σκρίνα από τον Τράσκα. Πάλι στο Μολάμπρος θα πάρει ένα σκρίνα από τον Πατάκο. Για τρεις άστοχος στο Μολάμπρος. Κυριακού το rebound. Για 3-16, έστωχος ο Μαλίδης. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Κάνουμε τις σχέσεις μας αστείευμα. Κουτρίς. Αντί να το κρύψω, διακούς. Τέλος πάντων, Πατάκος. Στη μέσα, φέρνοντας σε δύο, πήγε να πάρει το φάουλ, να το εκμέσει, να κατάφερε το Κουτρίδης. Και θα πάρει σκαστά. Σκαστά, όχι, όχι, Κυριακού. Περίεργη παράταξη άμυνα, η οποία διασπάστηκε από τη Σύνδεσμο. Έστωχος time out και πάλι σφιγμένα από τον Μπάκο των Μπακς. 14-34, τίποτα δεν φαίνεται να πάει καλά για τους πράσινους. Την φορά είναι στρογγυλοποιημένη στους 20, 3-54 πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν απάντηση οι Μπακς. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει στη Sonic Arena. Το άλλαξα πολύ από το επιστροφή στη Sonic Arena, το οποίο θέλω να αλλάξω εδώ και καιρό. Πολύ μεγάλη αλλαγή. Τέλος πάντων, για να δούμε αν θα βρούνε πιο σημαντικά την πολύ μεγάλη αλλαγή την οποία καλούνται να βρούνε οι Bucks για να επιστρέψουν το παιχνίδι. Έκανε την nice πρώτη φάση. Την πάσα και εξίσου στον Πατάκο, ο οποίος κόπηκε από τον Κυριακού, παίρνοντας σε δεύτερη φάση. Okay.
Μαλάβρος ζήτησε. Σπυριδόπουλος. Σπυριδόπουλος, ωραία. Πάσα. Πατάκος αφήσει στο καλάθι. Τρύπωσε σαν άλλος Γούδι τρυποκάρι. Δώσε Σπυριδόπουλος μέχρι στην αντιπολερακέτα. 16-34. Σκυλάκι. Μαύρος Καλύπης. Ωραία πάσα στον Κυριακού, είναι άστοχος αυτός όμως. Σε καλή άμυνα ο Θερμάνας, ο οποίος έχει επιστρέψει στο παρκέ πάνω του. Χτυπήσει ο Κυριακού στο πόδι, αν δεν κάνω λάθος. Σε ελπίσει να μην είναι κάτι σοβαρό. Περάσει ο Τσαραγιώργος στη θέση του αναγκαστικά. Κοντάει πάνω στο πόδι ο Φερόμενος ως τραυματίας Κυριακού. Θα του χορηγηθεί ψυχικό υλικό. Τραυμοπάτησα λέει. Σκεφτά συχνό, επίπονο, αλλά πολλές φορές, όπως ελπίζουμε και τώρα, όχι σοβαρό. Παράκος. Για τρεις άστοχο έκανε κίνηση Μπαρτσόκα ο Σπυριδόπουλος. Άστοχος όμως. Τρεις. Πάτε να συγκρίνει από τον Χαρμάνο, πάει αντίθετα από αυτός. Παίζεται δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε σφιχτική άμυνα. Άστοχος. Μουλάρης. Χρυσόγλου. Μιλιοφαλίδης. Μπάρκε στις ογλούς για τρεις. Άστοχος. Τώρα Γιώργος στο rebound. Γυρίσουμε το ένα χέρι. Δεξί του άστοχος. Χαρμάνο στο rebound. Είχε το κλέψιμο, αλλά δεν τα κατάφερε ο Σκυλάς Μουλάρης. Μουλάρης. Τρεις θα πάρει το τρίτο που έχουν δεχτεί. Ελεύθερος είναι άστοχος. Θα πάρει το επιθετικό rebound ο Χαρμάνας. Με laser πάσα στο Σπυριδόπουλο από εκεί. Μια laser πάσα στον Πατάκο. Άστοχος. Δεν έχει σταματήσει να είναι τόσο physical, δεν έχουμε πάλι τέτοια δική αυτή τη ώρα. Έπρεπε να πάρει τη δύο φορές, ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Μόνο Φαλίδη, σε παρέα σχεδόν τον Γιώργο. Εκτελέσει πίσω από αυτό, άστοχος. Τρίτο, αμυντικό rebound. Αλάκος. Για τρεις, άστοχος ο Σαμολάβρος και από εκείνη τη γωνία. Τον Γιώργο στο rebound. Τον Γιώργο στο Μαύρο Φαλίδης. Σίσογλου. Και στο Κρέτ Βούλγαρη στην ίδια φεντάτα. Για Σόξ και Χαρμάνας του 3 και Πατάκος στην άλλη. Πολύ ψηλό σχήμα και από τις δύο ομάδες. Ό,τι πήγε να βγάλει ο Τσαλαγιώργος στο Γησίσογλου. Ενδεχομένως στη φάση του αγώνα, αλλά δεν πήγε. Σπυριδόπουλος. Μόνος μέχρι μέσα. Δεν έχει φάση πήγε να βγάλει ο Σαμολάμπρος, δεν του βγήκε. Συγκριστή από δύο στο Μαδοκεφαλίδης, έχει τρίπλα όμως. Για τρεις έχει σηκωθεί, πολύ σκόρος από τον πάγκο τον Σόξ, είναι άστοχος, επιθετικό rebound. Άστοχος και πάλι ο Καπαδοσκράτη Βούλγαρη, ο πάγκος παρέμεινε, σηκωμένος. Σου λέει, εξοικονόμηση δυνάμεων, εξοικονόμηση και το δεύτερο. Πατάκος, βγάλει τις επιλογές του 3. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου, μόνος που μέσα ένα running floater τον δικαιώνει, περνάει από 2, 18-34, 16 πόντι της διαφοράς. Με την διαφορά έχω χτίσει step by step από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο η Σόξ. Ένα jump shoot, ένα γλυκό σουτάκι από τον Μαροκεφαλίδη Άστομο στο τρίτο rebound, στο μολάβος ένα τρέξι, πέρασε τον έναν. Υπέρδει του άλλον έναν, ψηλότερος, τέχεται καλάθι και φάουλ! Φασιστικότατος το ταχύτατος guard, ταχύτατος point guard. Εν πολλής. Το Bucks. Το Βλέτς περνάει πνεύς στον αγωνιστικό χώρο. Μα το παλίτης στον πάγκο. Έστοχος. Πιέστη πολύ ο Σαμολάβρος. 21-34. 30 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Λογοθέτης. Σαραγιώργος. Την weak side ζήτησε. Και πήρας ο Θέτης Βουλγαρής. Ωραία πάση πήγε να βγάλει ο λογοθέτης μέσα στη τελειότητα του Σαραγιώργου, δεν τα κατάφερε. 16,7 απομένουνε. Σαραγιώργος είναι παραφορά. Αλλά εδώ παίκτες λέει ο Σαμολάμπρος. 14 δευτερόλεπτα για τους Σόξ. Πράγματι. Πάσα του Σίσογλου. Λογοθέτης πιάει το ταμπλό. Έχω την εντύπωση ότι θα πάει για μόνος του προσπάθεια. Ωραίο συντακτικό, καταλάβατε. Θα πάρει ένα σκέτο τον Γιώργο και θα συγκρατήσει την μπάλα ο Κιζίνο.
πάντα. Την είσαι σε ουλού. Είναι ένα σούτ. Στα 0 κόμμα κάτι. Δεν μιλάει κανένας από το πάρκο. Μιλή, μία φράση. Μια παρατήρηση στον πάγκο των μπακ. 2,8 για να δούμε τι μπορούν να βρουν οι ίδιοι. Έχουν ρίξει διαφορά στο 13. Σαμολάμπρος. Ένα δευτερόλεπτο. Πάμε 3 και αμπί. Είναι άστοχος. Πέρασε. Διαφυρός και Σιδήρου απέναντι σε τον τελευταίο ψηλό παίκτη. Δεν ευστόχησε. 21-34. Λοιπόν, έχουν ρίξει τη διαφορά κάπως. Οι Bucks έχουν ημίχρονο στο Sonic Arena. 21-34. Έχω πάθει μαρία με το σκορ, το λέω συνέχεια τίποτα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Στους 13 παρόλα αυτά, διαφορά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου μισού, που μετά από περίπου 5-5,5 λεπτά μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Λοιπόν, να το πω ότι κυκωμένα μήπως μου ακουστεί καλύτερο. Όχι, πρέπει να το αλλάξω. Έναρξη λοιπόν της τρίτης περίοδου, η πρώτη κατοχή για την οποία είναι για τους Sox, νομοθέτης. Κλάβει την μπάλα στα Μολάμπρος. Κανώνει την επίθεση η οποία ήρθε ως δώρο. Θα κάνει μια λάθος πάσα όμως στον Τράσκα, ο οποίος ήταν στην κίνηση. Τοποθέτης. Απείλησε, λέει χαρακτηριστικά κάτω από τον πάγκο. Και πάλι επειδή ελεύθερος στον Γιώργος. Όπα, τι κίνηση ήταν αυτή. Σαφορευτική κίνηση μου φάνηκε. Με το δεξί χέρι. 21-36. Ερχόμενο άμυνα. Παρακαλώ. Σιδηρόπουλο. Εμμύρη. Μπράβο. Παίρνει ένα σκέπτο Χαρμάνα. Μεταλλεύεται. Πάει και σε δεύτερο ψηλότερο παίκτη. Τράσκα. Είναι άστοχο. Στη λήξη τη πρώτη επίθεση. Τοποθέτη. Συγκρατεί. Θα αρχίσουν να κάνει μπρο πίσω. Δεν πάτησε τη γραμμή του κέντρου. Σιδηρόπουλο. Για 3 από τη γωνία είναι άσχημος ο λογοθέτης. Και εσείς έχουν το βάζει με τον εαυτό του. Παράζει όμως ότι δεν ευστόχησε αυτός. Okay. Περίμενε κάποιος να το βάλει με τον εαυτό του. Ο παίκτης εισέχασε το σουτ. Βάλα χτύπησε στο πόδι. Στρατή Βουλγαρή. Εμείς παραφορά. Βάσκας. Ιδόφυλλος. Καλό πασιγκίν και από τους μπακς τώρα στέκεται καλά και φάουλ το Χαρμάνα. Πήρε το φάουλ που τόσο πολύ ήθελε πολλές φορές. Βάλε και πολύ λέει κάποιος από τον μπακ στον θηριώδη ψηλό των μπακς. Έρμπολσε πολύ παρόλα αυτά. Θέτης, ψάχνει τις επιλογές του, βρήκε στη γωνία του Ρέντ Βουλγαρή. Πάει να σκέφτει τον Γιώργο. Ο Σαμολάμπρος πήγε για το κλέψιμο και να ανεξέλθει μια πάση βία. Δεν έγινε 6 δευτερόλεπτα. Και ο Στράτης 3 δευτερόλεπτα. Πάρει την μπάλα, υποστηρικτική πίεση με τα μπλοκ. Την μπήκε! Την μπήκε μόλις τώρα. 23-39, αυτό κι αν είναι μαχαιριά στην καρδιά των μπακς. Σιδόπουλος, Αρμάνας, Σαμολάμπρος. Ωραίο πάσα στον... Δεμίνη στο 3, η μπάλα μπήκε και βγήκε από τον Χαρμάνα. Εξαιρετικό rebound και καλάθι από τον Δεμίνη, ο οποίος παραμόνευε μέσα στη ρακέτα. Συγκράτης. Λογοθέτης τώρα. Το 14 βρέθηκε ελεύθερος, θα πάρει τον τρίπο του, είναι άστοχος. Το rebound του Σπιδόπουλο. 19, μόνος του μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound όμως. Το Χαρμάνα κάποιος καλοπροαίρετος θα μπορούσε να πει ότι ήταν πάσα και ήταν προσχεδιασμένο όλο αυτό. Είναι κάποιος πιο αισιόδοξος. Από μένα. Πού το θεωρώ αυτό. 27-39, τον θέτης. Νολούκ πάσα με τη μία θα γυρίσει, είναι άσπρος όμως. Ο Ντεμέλκου. Σιριδόπουλος. Κράκας. Δεν την πάρει. Καμάς έδωσε την μπάλα στο Σαμολάμπρο. Σουτ
για 3-3 τη διαφορά κάτω από τους 10 μετά από πολύ ώρα. 30-39 είναι η σειρά των Σόκς. Θα καλέσουν τα υπόλοιπα δεύτερα στη διαφορά να παίξουν στους 9 και τους αντιπάλους τους να βρίσκουν ρυθμό τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Τρέχουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Καρίνα, 6-50 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Όλα έτοιμα, οι Σόκς έχουν την κατοχή. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο προθέτης. Μίξο άβολη σε αυτή. Ήθελα να το κάνω έτσι το σημαντικό. Σε μια τρίση έστοχος, απαντάει. Μετά το time out αμέσως μετά στον Μαλάντρο, ο οποίος στόχισε. Έχουμε τεχνική ποινή στο Γιασίσοβλου. Δεύτερο. Ο Μαλάβρος εκτελέσει την βολή της Αγγλίας. Μια κυβέρνηση από κάτω, λέει χαρακτηριστικά τράγκες, δίνει τα αγκαλιά στο Γαμπρος. Ωραία κίνηση φαίνοντας από το σκρίνα του Ντράσκα. Φιλόπουλος παραλίγο να κλαπεί μπάλα του μέσα. Έχει γυρίσει, πρέπει να βιαστεί, έβαλε το καλάθι, αλλά αυτή αυτή φάουλ χαμηλά. Θα το λογοθέτει. Προτού γυρίσει και βάλει το καλάθι για να χρεωθεί ψηλά το φάουλ. Όπως είπε ο αντίπαλος. Δημήτρης Σαμάνας, Σαμολάβρος. Πάλι Δημήτρης. Ωραία πάσα στον Τράσκα. Σαμολάβρος. 4 δευτερόλεπτα. Τον Τράσκα θα πάρει ξεφτήριο. Θα πρέπει να το πάρει από πολύ μακριά, το παίρνει. Είναι άστοχος. Θετικό rebound από τον Σπυριδόπουλο, ο οποίος λέει but wait, there's more. Μόνος μέχρι μέσα. Και πράγματι there's more, καθώς ευστόχησε ο Σαμολάβρος. Και αρχίζει τον πασχετικό ξύλο εντός εισαγωγικών για μία ακόμα φορά πολύ κόσμη ρακέτα των Σόκς. Τρίβης. Τέτοις, καθώς είπα στον Σίσογλου. Βρέθηκε επαρκώς ελεύθερος για να αφήσει μπάλα στο καλάθι. 32-44. Δεν είναι τρία τα ομαδικά, δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ μπακς. Δεν το πλέον. Βράβος. Πάσα Τράσκας και φάουλ. Τον Τράσκα. Μέλκο θα περάσει στον Πάγκο Χατζηγεντιακή της θέσης του, ο οποίος έχει υπερθυμπίζει μέχρι και αυτός με 3 φάουλ χρόνος από τον Πάγκο, παρακαλώ. 2 φορές έχω πει σε αυτήν την μετάδοση παρακαλώ. Τι το έχω ξαναπεί. Οκ, νομίζω. Ο Φέντης παίρνει φλέξη, υπάρχει να πάει όμως στον Τελεγιώτρο και τεχνική ποινή στον Άρη λογοθέτη τώρα. Δεν μύρισε εκτελέσει την πολλή αυτής. Σαλουίδης περνάει στη Τράσκα. Το Δεμίρι στο 3, στην μπάλα μπήκε και βγήκε εδώ, έπαιξε πολύ άσχημο παιχνίδι. Αμυντικό rebound στο Δημιουργίδη. Βίξαιτ στο 3, στάσκοφος. Ο Βούλγαρης, ένα ακόμα το τερμαν και άσχημος. Το πήρε και η μπάλα συγκρατήσει. Ο Δεμίρις έβγαλε μια ωραία πάσα. Οπα! Μίλησα αλλά με φάουλ από τον Τσίσογλου. Τρίτο.
στο λένε στις βολές. Εσείς μου περνάει στον πάγκο Κυριακού στη θέση που τα βρήκε η ώρα. Δώρο στους Bucks. 33-44. Μολάβρες την παραφορά. Είχα μου λες Bucks λέξη επαναφορά. Θα μπορούσα να το κάνω τέλος πάντων. Θα συγκρατήσει. Αρμάνας συγκεκριτήσει φάνηκε δύο φολές. Και η τεχνική ποινή και πάλι. Δύο τεχνικές πλέσεις back to back. Συν το φάουλ περιμένως. Να δούμε. Έστω από την πρώτη βολή ο Σταμολάμπρος. Ρωτήσω στη πρώτη βολή της τεχνικής. Άσο στη δεύτερη. Τα φλεύματα με τις εξαπλωσμούς θα λένε με τον ρεφ. Με τον άλλον. Εσπαθεί τελικά από τα ημόρια από τον Στέλιο Βούλγαρη. Εσπαθεί πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Στην φύλη λοιπόν, στον Βρίνα είχε εκτελέσει δύο βολές της τεχνικής φυλής. Μολάβρος, δύο ακόμα βολές για το Χαρμάνα τώρα για το φάουλ το οποίο είχε κερδίσει μέχρι 35-44. Πάσαμε στη δεύτερη και για αυτό το rebound. Τον τζάμπ του τάστοχο από τον Γιώργο. Αμυντικό rebound από το Χαρμάνα απέναντι σε δύο. Πολύ πολύ φυσικά το παιχνίδι. Πλέον, δεύτερη περίοδο, θα μου λάβει ένα jump. Στάθηκε στον αέρα πέντε του Γαλλιού και είναι έτσι το πως. 37-44. Ένα 5 το φάουλ, έχουν 3 ακόμα να δώσουν οι Bucks. Κανένα νεκτό. Μου αρέσει να ακούω τη φωνή μου, μου φαίνεται. Θέλει Κυριακίδης. Ένα jump θα το πάρει και είναι έτσι από τον Κυριακού. 37-46, 9. Φορά. Τρέχει την μπάλα ωραία, κίνηση είναι άσχημος. Δεν είμαι σίγουρος αν η πάσα προοριζόταν για τον Φαλμίδη. Φάνηκε αρκετά δυνατή. Θα ήταν για τον Μπέκ που ήταν στη γωνία. Κυριακού, ωραία πάσα. Κόβει κανένα με φάουλ για δύο βολές ο Γιώργος από τον Ερμάνα. Σπυριδόπουλος, φορά νέος στους 11, Σταμολάμπρος. Φαλμίδης,
πέσει ο ρυθμός από το time out. Αρμάνας. Μόνος μέχρι μέσα. Άστοχος. Πρώτη γλώσσα του σώματος. Ενδεχομένως αναθεωρεί ότι πάλι αδικήθηκε και έχω πει πολλές φορές και ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Κυριακού. Ωραία Γιώργος. Να τον περάσει εκτός. Λέξε ο Καρμάνα, η μπάλα του περάσει εκτός και είναι και πάλι για τους Σόξ αυτά τα mind games. Μπορεί, όχι ενδεχομένως, να είναι σημαντικά για την ψυχολογία του αντιπάλου του, να νιώθει την πλάτη, η ομάδα, την αντίπαλη ομάδα των εισαγωγικών. Έστω ο Μάνος Μαλίδης. Φαίνεται πολύ καλή άμυνα, δέχτηκε. 37-50. Ο Λάμπρος. Θα εκτελέσει με τη μία πίσω από αυτό, είναι άστοχος. Rebound. Τελικός θα της Ιρακίδης. Γκουλβαρης. Δηλαδή του δύο παίκτες. Δώσει το screen στον έναν ο Κυριακού. Συγκράτησε και πήρα από προσπίση τα κοπή. Καθαρά θα της Ιρακίδης. Λες έτσι η Βατσφάλ για μία ακόμα φορά. Σόξ. Έτσι μου κάνεις περνάει στη θέση του Κυριακού. Θα βάλει λίγο Πάγκο. Τον Πάγκο αυτό κατά αυτό, όχι τους παίκτες που κάθεται στον Πάγκο. Άσχος στην πρώτη ο Τρινόπουλος. Άσχος στην δεύτερη, αντιπώνει πάνω στον Γιώργο. Βράδυς. Ο Μιχαλίδης. Το 10 για 3, έστοχος! Βράδυς Βούλγαρης. Στα πόδια, ωραία. Σπίτι να συμμετέχει στα πόδια του θα της διαχείρει. Μπάλα. Ο Μητρίδης περνάει εντός. Σκυρδόπουλου. Ωραίες τρίπλες είχε στο Μαλάβρο. Σταυρωτή τώρα φαίνεται σε ψηλότερο παίκτη. Στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερο στο λιώθι. Το πήρε. Όχι, δεν βγήκε. Δεν το έχω τρίτη. Επίσης λίγο κουτρίς. Τώρα σε Βούλγαρη. Τώρα καλά. Διακούστε παραφορά. Τα 16 πρώτη πάρει ένα σκριν. Ωραία πάσα. Πάλι από τους Bucks, 37-35 και φορά η NBA στις 18-9. Λέω ξέσπασμα σε ένα πολύ κομβικό για το σημείο χρονικό που έχουμε πολύ λίγο μετά μαζί μας. Έχω επιστρέψει λοιπόν στη Σάνε Καρίνα, 1-11 από μένει για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Εκεί μετά το time out είναι για τους Bucks. Σταλμίδης. Μετά από τον Σαμολάμπρος, άστοχος εκτός της ισορροπίας. Σύρμα, καλό φαουλ έκανε στον ομάδα των Bucks. Συντρίν την τον αρέσει. Άλλα τους. Πάλι στο από την μπάλα. Βγάλει μόνο μέχρι μέσα, τελειώνει σιγά σιγά ο χρόνος της επίθεσης. Η φάουλ. Τρίτο προσωπικό του.
backs πλέον. Πάει να σκέφτεσαι να εκμεταλλευτείς στην πρώτη φάση, 2 από τις φορπάνες έχει σταματήσει τρίπλα. Στο 5, να ράνει Χρόντερ μόνο στα μπλο. Είναι Βούλγαρη και θα σμπρώξει την μπάλα εκτός. Στην παραμόνευε κάτω από τη ρακέτα, δεν καταφέρει να πω στην μπάλα. Διακύριση. Παμίλης θα γυρίσει απέναντι σε 2, είναι άστοχος. Μάχε τον λοιπόν, θα βγάλει τελικό της τι. Κυνηγάει ο Σταμολάβρος, θέλει να το κάνει φάουλ, το κάνει. Φάουλ δεν το έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Σταμολή κάποιος από τον πάγκο τον πάγκο. Για να δούμε, αν ο Χατζηδιακίδης βγεις και σε ζύρια διαφορά θα στραγγελοποιηθείς τους 20. Αυτό δεν θα συμβεί, ας βγεις την πρώτη. Αφού σκέφτερη, βάζει τον μπάντο στο Μαλάμπρος, πήρε το φάουλ, 9 δευτερόλεπτα όλα για τους Bucks, τρέχει για μία ακόμα φορά στο Μαλάμπρος. Ποιος είναι του 3, στο για 3 με πολύ μεγάλη καρδιά, άστοχος, στο μάτι στο ψηφικό rebound, καλά και φάουλ, στο 1,5. Στον Γιώργο, αλλαγή. Έτσι περνάει εντός. Με το 1,5 δευτερόλεπτο. Άσχος ο 3. Απίστευτο καλάθι. 39-55. Είναι 39-58. 19 πόντους της διαφοράς στο κερασάκι στην πάρα πάρα πολύ ωραία, πολύ όροφη θα έλεγε κανείς τούρτα που έχουν στήσει μπασκετικά οι Σοκς. 19 πόντους της διαφοράς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη περίοδο. Ξέρετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena λοιπόν. Μανεύει όλοι μετά το αδιανόητο τρίποντο που πήγε. Καλό βράδυ. Μιλώντας για καλό βράδυ, πώς γίνεται να μην έχει κανείς καλό βράδυ μετά από ένα τέτοιο τρίποντο το οποίο κάναμε witness όλοι μας. Μέσα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Πετρίδη. Πάρει ήδη στο φυσικό rebound με κάποιο τρόπο. Ο Βάνας θα γυρίσει. Η γωνία του Πετρίδης πέρασε, έχει γίνει ο φάουλ το νούμερο 7 με τον Θαλμίδη. Αντώνη! Αντώνη! Πέμπτο φάουλ. Στο 12 το φάουλ. Α, οκ. Θα ζητήσει και έχει κάνει τελικά το φάουλ. Μαύρος. Έτσι απέναντί του. Πάρει να σκέφτει το Χαρμάνα στα 6. Και για να τριστρέψει μπάλα δεν θα γίνει το πικ εν ρολ απέναντι στην... Και μία ακόμα φορά πολύ κοσμή απέναντι η ρακέτα. Θα τον περάσει εκτός. Οθέτης. Βουλγαρίς άστοχος. Αμίδης. Και το 1-2 θα φέρει μια λάθος πάσα και περίμενε λέει ο Καρμάνας. Βουλγαρίς. Βουλγαρίς. Ζάσουτ έστοχο. Μέλκου. Μουλάβρος. Τρεις. Πάρει να σκέφτει τον Μάνα. Ο οποίος πάρει την μπάλα από τη γωνία από τον Μουλάβρος. Τρεις άστοχος. Τον θέτει στο rebound. Πάλο από τον Μουλάβρο. Αντώνη, το 3 πόσα.
Δεν έκανε φάουλ. Okay, sorry. Okay, δεν υπάρχει φάουλ, διορθώνω. 8 δευτερόλεπτα, πράγματι. Μου έκανε εντύπωση που δεν... Είναι στο ταμπλό, δικό μου λάθος, διορθώνω. 8 δευτερόλεπτα στην προηγούμενη φάση. Θα γυρίσει με ένα φάγερ εγώ, άστοχος ο Γερμανός. Κατελία 60. Και η προηγούμενη άμυνα. Παλίτης. Ωραία πάσα, skip, ένα jump shoot έστοχο. Του Μέλκου. 39-62. Ο Τρίβης τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Λάμπρος. Ο Κάστα Χαρμάνας θα γυρίσει. Ο Τελαγέρο κόπηκε εντυπωσιακά. Θα την κερδίσει όμως. Ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος είναι παραπονημένο εντός προβλητικών. Μόνος που μέχρι μέσα. Α, παραλίγο καλά και πάλι θα διεξιστεί σε δύο βολές. Έχει εκμέψει από τον Τεμέλκου ο Σαμολάμπρος. Λοιπόν, το παιχνίδι πάρει μια τροπή εντελώς, μα εντελώς διαφορετική από αυτήν. Πρώτο το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι ήταν χάντης σε πολύ 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 μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα running τότε τώρα που θα μολάβει ο δεύτερος δικαιώσει. Το θέτει στο rebound. Ωραία πάση στην γωνία, ο Μαντοσφαλίδης θα πάρει το τρίποδο, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Σαμπρίδι. Τρεις. Λάμπρος στη γωνία. Τρίδης φάουλ. Με μέλκου και αλλαγή. Ο Λάμπρος περνάει στον πάγκο. Δεν πήγε στη θέση του. Τράγκος. Στη γωνία. Άστοχο το συμπάρθηκε. Τον θέλεις. Άξιον τον Λιβούργαρη στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει να σκέφτει τον Λαγιόρο, πάει αντίθετα από αυτό. Μόνος που έχει μέσα άλλαξε κατεύθυνση. Πολύ ωραίο καλάθι. 40-67 όλο ένα και αυξάνεται η διαφορά. Υπέρ τον Σόξ. Έχουν βάλει πολύ πολύ καιρές μπάσεις για να πάνε στο Final Four να γίνει. Να γίνουν η τρίτη ομάδα η οποία περνάει στους τελικούς. Μέσα κόμπηκε τον Ζαναγιώργο Φαλμίδης. Θα δώσει ένα screen και την μπάλα στον Φαλμίδη, ο οποίος πέρασε την ευκαιρία στο πάλι από τον Φαλμίδη. Τέταρτο του Φαλμίδη. Πάει πάλι αντίθετα από αυτό, τώρα σύμφωνα με αυτό. Μόνος που μέσα και πάλι με το αριστερό αυτή τη φορά και πάλι έφτωχο 40-69. 4 σελίδι και του πόντι. Να ετοιμάζεται και σύντου να περάσει μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. 3. Για 3, άστοχος. Μεμύρης. Γιώργος στο rebound. Νοθέτης. Πέρασε. Αλλαγή,
του Κυριακού τελικά από τον Αμυντός, τυπλή αλλαγή. Στο μεγάλο στον Αϊκός για Μπαξ, ο Ζόπουλος στην ταμαρτική ώρα θέση του και φέρνει ένα ακόμα καλάθι σε σοκς. Πάντα 71. Τάκος και έκλεισε ο Κυριακού. Αυτή η πάσα ωραία, έχει βρει για μία ακόμα φορά δημιουργική κιόλας. Προμηθέτης, δώσει πολύ ωραία τον Τεμέλκου. Ζόπουλος. Παλμίδης. Παλμίδης. Ωραία πάσα βγήκε το high-low, θα σκοτήσει κόπια αλλά με φάουλο ο Παλμίδης από τον Κυριακού για δύο βολές. Πάντα είναι 73. Το θέλεις. Πολύ καλύτερης, πέταξε την μπάλα εκεί που ήταν πολύ αντιπάλου. Ήθελα, κάνει την κοινωνία. Θέλω να βγάλει μια ωραία πάσα, αυτό έχει κοινωνήσει με τον πάγκο. Ο Ριτσπαλίδης θα πάρει το τρίποντο από την κορυφή, μπάρα μπήκε, βγήκε και ξαναμπήκε. 41-76. Πρώτος 35 πόντους. Κυριόπλος. Τρεις, δεν θα βγάλει μια σκέση πάσα στον Τάκο. Θα δώσει ένα screen, θα το κάνει στον Κυριόπλο. Πάει από την baseline, τρεις, πέντε, ωραία πάσα. Για 3 σεγόντες βρεθεί ελεύθερος, άστοχος, Κουτρίδη. Για 3 άστοχος και ο Κουτρίδης ξανά είναι δικό ριμπάνο του Παθηκό. Ζόπουλος. Πάει μόνος μέχρι μέσα στα 2 δευτερόλεπτα τελείων, αφορά της επίθεσης. Ο Τεμπρίδης θα βρώξει την μπάλα πριν από τον Μπαξ που είναι αντίπαλος όμως, ο Ριμπανίδης και στιγμάτα ρόλου στον Κυριακού. Ο κύριος του baseline θα το επιστρέψει, αν το ζήτησε ο Λόγκος ακόμα το βγει ελεύθερος για να μπουμπουνίσει το συνολικό ένα ακόμα τρίποντο, πολύ πιθανό. Ο Πολίδης θα πάρει το φυσικό rebound, θα το πάρει ο ίδιος. Έκανε το shoot, ο Δημήτρης. Και δύο βολές. Μια μικρή περιπέτεια στην πρώτη βουλή ο Δημήτρης. Άσχο στη δεύτερη αμυντικό rebound από τον Κυριακού. Πολυθέτης. Παίρνει αρχή τον Κυριακού. Όχι ένα ακόμα θα πάει στην απέναντι πλευρά. Δελευόμενος screen shoot για 3, έχει στόχος από τη γωνία και πάλι Παλή μπάλα. Πήρε μόνο του Χαλίδη, σε φτώχισε. Πυριδόπουλος. Τρεις. Πυριδόπουλος με τον βάλει πλάνο, έβγαλε μια πάσα. Φάουλ για δύο βολές, ένα ακόμα. Κάτω του Δεμέλκου. Άστρος Σπυριδόπουλος στην δεύτερη. 11-28 βολές για Bucks, 3-8 για Sox και Σπυριδόπουλος για φάουλ, ένα ακόμα. Σπυριδόπουλος. Έχεις δευτερόλεπτο για τους
Σόξ, το οποίο θα πάρει ένα τρίποντο με ταπλό, θα έμπαινε, αν έμπαινε άστοχος Έλμπορντ θα σμπρώξει την μπάλα πολύ εντυπωσιακά. Την πρόλαβε και διακόλα, δεν καταφέρει να γερωτήσει κάτω στη λέξη ομάδα του, του τρεις. Για τρεις έστοχος, χρήμα για χρήμα, 46-79. Σήμως, Grand Stimes στον Ιθαρίνα, έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bucks. Προφέντης, 2-3 για να δρώνει να αλλάξει τον Bucks και σφύριγμα, δύο βολές. Πάνω που έχει φορτίσει τον Τριδόπουλο, λόγω θέτης θα εκτελέσει δύο ακόμα βολές. Σοκς 11-27 για εσείς αντίστοιχα, άσχος στην πρώτη λογοθέτης. Έτοχος 4-46-80. 8 ακόμα δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μιλίδης, ο Τάκος θα κάνει έναν εξίχου κάστοχος. Για περίτη χτυπάσεις του Λιλιακού από τον Λογκλέτη. Πολύτης πάρει ένα σκρίν, θα βγάλει μια πάσα ωραία, βγήκεται ένα ακόμα high-low. Έτσι όπως ο Κυριακού, 46-82. Τώρα στην υψηλότερη της στιγμή μέχρι στιγμής. Μέσα κόμπιτς και του Κυριακού Τριδόπουλος. Τρεις. Τρεις λεπτός για τρεις από την γωνία. Άστοχος. Μύρις. Δεν θα τρέξουν ίσως. Το πιο σετ επίπτυξη αυτή που οργανώνει τώρα ο Κυριακού. Ίσο και εσείς ο Γλου. Μπορεί να έχει μάτς μόνος του μέχρι μέσα του Κυριακού. Το μετρούσε, αν έμπαινε δύο βολές. Μάτς με τον εαυτό του Κυριακού. Εαυτό του. Πάρα δεν του εξηγήθηκε καλά σήμερα, δεν έχει καλά το Κυριακούς. Άστοχος του Κυριακού. Δεύτερη, 46-83, το οποίο δεν θα περάσει το τελικά. Κυρώθηκε η προαναγγελική αλλαγή. Διδόπουλος, θα ακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις στην αναμέτρηση. Τρεις, παίρνει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από αυτό, είναι άστοχος στη βάση της Στεφάνης. Πατάκος στο επιθετικό rebound. Για τρεις, άστοχος ο Σιχουρίδης, έχει πάει ο δράσκας στην απέναντι Ράγκο. Ο θα αφήσει την μπάλα στο παρκέ. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. 46-83. Ένα παιχνίδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είδαμε στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο. Οι Atlanta Sox περνάνε επάξια στο Final Four. 3η ομάδα η οποία περνάει έπειτα από την Manchester City και τους Big Babes στο αμέσως προηγούμενο αποψινό παιχνίδι. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται τη συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό, ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.